Οι αξέχαστες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης είναι πάρα πολλές και το μπάζερ έχει αποφασίσει να μας τις θυμίσει όλες. Το 1994 το Μέγκα παρουσιάζει το σύριαλ Love Story με το Σάκη τον υδραυλικό Τάσο Χαλκιά και τη Λίλη νεαρή γιατρό Κωνσταντίνα Μιχαήλ να προσπαθούν να ενώσουν δύο διαφορετικούς κόσμους. Παρακαλώ πολύ. Το θερμοσύμφωνο ή αφορμή ήρθα και το φτιάξα και ήταν αυτή. Και κυριλάτη και σοβαρή, λίγο ξενέρωτη αλλά καλή. Το θερμοσύμφωνο ή αφορμή ήρθε και το φτιάξα και στη στιγμή άλλαξε ξάφνου ζωή μου ρυθμό. Έπαθα πλάκα. Εγώ τι να πω. Ούτε εγώ γκρινιάζω, απλά έχω μείνει έκπληκτη. Θα σου περάσει. Μα τι λες τώρα. Γιατί το ψάχνεις σε πουλάκι μου τώρα. Δεν πειράζεις καλά. Δεν πάει έτσι. Όπως θέλει πάει. Τι? Θέλω να πω ήταν να μην την κάτσουμε τη βάρκα. Τι? Παιδάκι μου, ήταν να μην βρεθούμε για μας, πώς το λένε. Τώρα που έγινε η φάση και μπλέξαμε, τσουλάει από μόνο του το πράγμα και εμείς το κοιτάμε που τσουλάει. Αυτό είναι που με τρελαίνει. Το πιο πάλι. Ότι τσουλάει μόνο του. Γιατί καλά δεν είναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μου συμβαίνει εμένα αυτό. Να, που γίνεται. Κι εγώ, τι θα πρέπει να κάνω τώρα. Να το αφήσεις να τσουλήσει. Πάμε μπάζερ. Το 1991 ο Αντένα ξεκινάει την πρωινή ζώνη με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομιλά. Στο απόσπασμα αυτό θα παρακολουθήσουμε τον νεαρό τότε Πέτρο Φιλιππίδη καλεσμένο στον καναπέ της Ρούλας. Καλημέρα σας. Εντάξει, εντάξει. Καλημέρα. Καλά, εγώ πάω για ψάρεμα. Καλημέρα από το πρωινό καφέ. Δεν είμαι η Ρούλα Κορομιλά. Αυτά. Θα σου πω κάτι σένα. Στις ξανθιάς με το μήνυ, εσύ έλα εδώ. Έλα εδώ, παιδάκι. Εσύ που κάνεις και το τσάο, έλα εδώ. Γκέλ Μπουρντά, από εκεί το πλάνο, εκεί, στην κυρία Κορομιλά, παρακαλώ. Έχω ένα αδερφό, μικρό και τρυφερό. Το λένε Πέτρο. Το λένε Πετράκι, θα το βρω. Το λένε Πετράκι και χαρά στο μουτράκι. Το βρήκα. Βραβείο παίρνω, χειροκρότημα, παρακαλώ. Κάτσε παιδάκι μου κάτω που έχει τον ακούνητο. Έχω σήμερα μία περίεργη ψυχολογία. Επειδή είσαι εδώ. Το μπάζερ μας πάει πολλά χρόνια μπροστά. Ο Αντένα το 2011 φέρνει το Real Housewives με πρωταγωνίστρες τη Χριστίνα Παπά, την Ιωάννα Σουλιώτη, την Ορθούλα Παπαδάκου, την Τζο Τόγκου, την Ανίτα Ναθαναήλ και τη Φόφη Μαστροκώστα. Φυσικά η συνύπαρξή τους μας έδωσε αρκετές στιγμές έντασης. Με ρώτησαν για την άποψή μου για σένα και η άποψή μου είναι ότι δεν είσαι ειλικρινής. Ότι λες ψέματα. Μα γιατί λες ότι λέω ψέματα, ρε Φόφη, συνέχεια. Δεν λέει ψέματα τώρα, παιδιά. Με πήρες το πρωί εμένα τηλέφωνο. Μα θα με πείσεις ότι λέω ψέματα. Με πας καλά. Με πήρες το πρωί, θα σου πω. Τώρα γιατί έχω συνεχιστεί. Στην παρουσίαση της Φόφης αποφάσισα να πάω γιατί ήρθε και στο μαγαζί και εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Ναι. Ξεπερασμένα, ξεχασμένα. Πραγματικά για εγώ προσωπικά τζο, όταν έχω κάτι με κάποιον, δεν το κάνω. Σε φίλησα, αλλά όταν μετά από αυτό σου, διαβάζω το OK και λέω. Όταν ήρθα στο μαγαζί σου, είχες ήδη πάει στο Λονδίνο με την Ιωάννα και είχατε πει αυτή που είχατε πει για μένα. Κοίταξε, με όλα αυτά που έχουν γίνει, η αλήθεια είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια αντιπαθή. Ναι, ναι, ρε Φόφη. Αυτά είπα κι άλλα. Είναι όλα γραμμένα. Γιατί και εσύ λες ψέματα και ότι είναι όλα γραμμένα το τι είπε. Και για από σένα είναι όλα γραμμένα. Φυσικά το ξέρω. Ωραία, εντάξει. Πολύ... Επειδή όμως δεν λέω ψέματα, θυμάμαι πολύ καλά τι είπε. Το θέμα δεν είναι τι αισθάνομαι εγώ για σένα και τι αισθάνεσαι εσύ για μένα. Το θέμα είναι μη μου ζητάς να σε υποστηρίξω. Αυτό που βλέπουμε από αυτά που κάνει στα βίντεο, Ειρήνη, είναι ότι κάθε φορά που η τηλεόραση πάει λίγο